ότι ήμουν προετοιμασμένος για πιο νεολαίστικο κοινό. Τώρα εσείς τα ξέρετε, αλλά πειράζει τα πρώτα τώρα. Νομίζω ότι αυτό το φιλιαράκι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβαστεί. Και τα κείμενα και του Γκοντζάλες και του Ιντρί νομίζω ότι βάζουν και το ιστορικό πλαίσιο, αλλά καταλήγουν και σε πολιτικό συμπέρασμα, παρότι έχει σχετικά μικρή έκταση. Δηλαδή, μέσα σε 200 σελίδες καταφέρνει να απολογήσει το τι έγινε στην Συρία το 70 μέχρι το 73 και να καταλήξει και σε πολιτικά συμπεράσματα και παράλληλα να σε τοποθετήσει και στο περιβάλλον της φυλής εκείνη την εποχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικά εκτός από τα δύο κείμενα και ο λόγος του Αλιέτε που έχει και οι ορισμοί των ονομάτων και των οργανώσεων προκειμένου να έχει μια καλή πολιτική χαρτογράφηση και ο χρονολογικός πίνακας που σε βάζει σε μια χρονολογική σειρά για το τι συνέβη και πότε και ο πίνακας με τα εκλογικά αποτελέσματα ώστε να καταλαβαίνεις το συσχετισμό της δύναμης αλλά και ο χάρτης της φυλής ώστε να έχεις στο μυαλό σου πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα. Εγώ αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι μια σύντομη περίληψη του βιβλίου το οποίο αναλώνεται στο τι συνέβη στη φυλή από το 1970 μέχρι το 1973. Πριν 45 χρόνια λοιπόν γίνεται το πραξικόπημα. Πριν 45 χρόνια λοιπόν γίνεται το πραξικόπημα το οποίο ανατρέπει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Αλιέντε. Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου του 1973 Τάνς διεμυρίζουν την πόλη του Σαντιάγκο, βόμβες πέφτουν στην Λαμονέδα και σκοτώνουν τον Αλιέντε. Το πραξικόπημα αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει το τέλος του λεγόμενου φιλιανού δρόμου προς τον σοσιαλισμό ή τέλος πάντων ενός πειράματος για το κοινοβουλευτικό πέρασμα στο σοσιαλισμό. Μετά το πραξικόπημα, η πλειοψηφία της αριστεράς ισχυριζόταν, αυτό που έλεγε και το Χιλιανό Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι δηλαδή οι εργάτες προχώρησαν πάρα πολύ, προκάλεσαν την αστική τάξη, τα αφεντικά, το στρατό, τους υπεριαλιστές και αυτός ήταν ο λόγος που ιτήθηκε ο Χιλιανός δρόμος προς τον σοσιαλισμό. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια αντίληψη, η οποία θεωρεί ότι το πέρασμα στον σοσιαλισμό γίνεται μέσα από ελληνικές μεταρρυθμίσεις και όχι μέσα από την επαναστατική προοπτική. Εμείς το συμπέρασμα που κάνουμε και αυτό που καταλήγει το βιβλίο είναι ότι στην πραγματικότητα στη Χιλή άνοιξε το ζήτημα της εξουσίας, άνοιξε το ζήτημα του κράτους και της επανάστασης με πολύ εμφαντικούς όρους και αυτό δυστυχώς αποφεύγει να το συζητήσει σήμερα η αριστερά. Εμείς από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση το τι συνέβη στη Χιλή το 70-73, όχι ακριβώς για να αναδείξουμε ή να θρυνήσουμε ήρωες, αλλά για να βγάλουμε τα χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και στο σήμερα. Ξεκινάω λοιπόν με το ποιο ήταν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πάτησε η εκλογή του Αλιέντε. Στην πραγματικότητα η κινητήρια δύναμη ήταν η μαχητικότητα της εργατικής τάξης και των αγροτών, η οποία αυξανόταν όλη την προηγούμενη δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Αλιέντε, η κυβέρνηση των Χριστιανοδημοκρατών, είχε επιχειρήσει να κάνει κάποιες ήπιες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να κατευνάσει τους αγρότες. Είναι χαρακτηριστική η μεταρρύθμιση για την αναδιανομή της γης. Παρ' όλα αυτά, όσο έκανε τέτοιες ήπιες μεταρρυθμίσεις, τόσο οι αγρότες και οι εργάτες άρχισαν να καταλαμβάνουν γη, να προχωρούν σε απεργίες, να συντονίζονται. Πολλοί αγρότες πήγαιναν στα αστικά κέντρα, συναντούσαν τους εργάτες, ζούσαν μαζί στις παρακοπόλεις, απεργούσαν μαζί και γενικότερα υπήρχε μια τέτοια κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εγκλήματος της περίοδου είναι η απεργία του 1967, όπου στην πραγματικότητα η κυβέρνηση τότε προσπάθησε να αφαιρέσει από τους νέους εργαζόμενους το δικαίωμα να απεργούν. Αντέδρασε η Χιλιανή Ομοσπονδία των Συνδικάτων, απήγησε και έτσι υπάρχει και πίσω αυτό το μέτρο. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο για το τι κλίμα επικρατούσε εκείνη την εποχή. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν πατάει η εκλογή του Αλιέντε, ο οποίος Αλιέντε βέβαια πάτησε πάνω σε αυτή τη μαχητικότητα των εργατών και των αγροτών, αλλά με τελείως άλλη κατεύθυνση. Ο Αλιέντε πίστευε ότι μπορούσε να αξιοποιήσει το καπιταλιστικό κράτος και να το στρέψει προς τα αριστερά. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωνε ότι η κατάσταση στη Χιλή είναι τέτοια, ώστε το Σύνταγμα μπορεί να αλλάξει μέσα από το ίδιο το Σύνταγμα με όρους πλειοψηφίας. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στον Νοέμβριο του 1970, όπου ο Αλιέντε είναι υποψήφιος της Λαϊκής Ενότητας. Η Λαϊκή Ενότητα ήταν ένας συναρχισμός 6 κομμάτων και οργανώσεων. Τα σημαντικότερα ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα οποία είχαν αναφορά στον Μαρξισμό και διεκδικούσαν
ηγεμονία μέσα στο εργατικό κίνημα. Παράλληλα όμως υπήρχαν και άλλα κόμματα και οργανώσεις, όπως ήταν το Ενωμένο Κίνημα Λαϊκής Δράσης, πρόκειτο για μια διάσπαση της αριστερής τέτοια των χριστιανοδημοκρατών, το Ριζοσπαστικό Κόμμα, που ήταν ουσιαστικά ένα μη ριζοσπαστικό κόμμα που συμμετείχε στη Λαϊκή Ενότητα, καθώς και άλλες δύο μικρότερες οργανώσεις μη μαρξιστικής, δεν αναφέρονταν στο μαρξισμό τέλος πάντων. Παράλληλα με τη Λαϊκή Ενότητα υπήρχε και το ΜΥΡ. Το ΜΥΡ γεννήθηκε μέσα από τη τέλος πάντων, το 1963 κάποιοι φοιτητές αποχώρησαν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το 1965 αποφάσισαν να φτιάξουν το κίνημα για την επαναστατική αριστερά, το ονομαζόμενο ΜΥΡ δηλαδή, το οποίο βασιζόταν, επηρεαζόταν κυρίως από την επανάσταση στην Κούβα του 1959 και από τον Τζε Γκεβάρα. Παρ' όλα αυτά, και η αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν από τη ρητορική του ΜΥΡ. Στη Λαϊκή Ενότητα όμως πάλι, η Λαϊκή Ενότητα στην πραγματικότητα αποτελούσε μια νομιογενή και τροαριστερή συμμαχία, η οποία ήταν αφοσιωμένη στην επιδίωξη του εκλογικού δρόμου προς τον σοσιαλισμό στη Χίλη. Αυτό αντικατοπτριζόταν και στο πρόγραμμά της. Τα βασικά της σημεία ήταν η εθνικοποίηση των υποαμερικάνικων έλεγχων ορυχείων χαρκού, των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών και η προσπάθεια δημιουργίας ενός τομέα κοινωνικής ιδιοκτησίας, που στην πραγματικότητα που διασφάλιζε τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας, ας πούμε, βιομηχανικών μονοπωλίων. Στην πραγματικότητα αυτό που προέτασε ήταν μια συμμαχία των μεσαίων και των κατώτερων τάξεων με βασική επιδίωξη όμως να μην τρομάξει τις μεσαίες τάξεις στην προσπάθεια να τις κερδίσει. Αυτό στο οικονομικό πεδίο αποτυπωνόταν σε ένα κινησιανό σχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα έδινε εγγυήσεις στους καπιταλιστές, έδινε γενναίες αποζημιώσεις όταν γινόταν απαλωτριώσεις γης στους μεγαλοδιοκτήμονες, τους είχε αφήσει τα πιο γόνιμα 500 εκτάρια γης να τα καλλιεργούν στη Χιλή, ενώ είχε συμπεριλάβει στις εθνικοποίησεις μόνο 150 από τις 3.500 εταιρείες να συμπεριληφθούν στην κοινωνική ιδιοκτησία, αφήνοντας το 50-60% της βιομηχανικής παραγωγής στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, η υποχρεωτικότητα φαίνεται και στο πολιτικό πεδίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρωτού εκλεγεί ο Αλιέντε, η κυρίαρχη τάξη τον υποχρέωσε να υπογράψει ένα καταστατικό εγγυήσεων, στο οποίο οριζόταν ότι δεν θα πείραζε το πολιτικό σύστημα, το νομικό σύστημα, το στρατό και την αστυνομία. Ο Αλιέντε προφανέστατα υπογράφει αυτό το καταστατικό, δεν ενημερώνει ποτέ βέβαια τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας για την υπογραφή αυτών των εγγυήσεων που έδωσε, και προφανέστατα αυτό δείχνει ότι έμενε πιστός στην αντίληψη ότι το αστικό κράτος είναι μια ουδέτερη οντότητα, όπου αν τη διαχειρίζονταν ας πούμε, οι σοσιαλιστές στην εξουσία θα μπορούσε να στρίψει προς τα αριστερά. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης Αλιέντε, όπου έχουμε μια τεράστια αυτοπεποίθηση που αρχίζουν και αποκτούν ξανά οι αγρότες και οι εργάτες. Οι αγροτικές οργανώσεις αναπτύσσουν ένα υψηλό επίπεδο κινητοποιήσεων, το οποίο εντείνεται συνέχεια με καταλήψεις γης, έπαιρναν τα χωράφια, τα όργανα και τα σχετικά. Το Μάιο ο Αλιέντε αναγκάζεται να τους πει να σταματήσουν τις καταλήψεις γης και ότι τέλος πάντων θα τους βοηθήσει με μια νέα νομοθετική ρύθμιση για τον αναβασμό της γης, ενώ παράλληλα επιτίθεται στο ΜΥΡ θεωρώντας το υπαίτιο για την υποκίνηση αυτών των καταλήψεων γης. Ίδιος ενθουσιασμός υπήρχε και στην εργατική τάξη, είναι χαρακτηριστικό ότι αυξήθηκε κατά 38% ο μισθός των εργατών, κατά 120% ο μισθός των υπαλλήλων, η ανεργία μειώθηκε σε λιγότερο από 10%, η οικονομία ανέκαμψε, ενώ εθνικοποιήθηκαν 90 επιχειρήσεις και 1.400 αγροκτήματα. Είναι δεδομένο ότι αυτό το πρώτο κύμα ανάκαμψης που παρατηρήθηκε, το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης Αλιέντε, δεν θα έμενε αναπάντω από την ίδια την κυρίαρχη τάξη. Η αντίδραση των καπιταλιστών ήταν άμεση. Οι πολυεθνικές τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην ιδιοκτησία τους στα ορυχεία χαλκού προσπάθησαν να εμποδίσουν την εξαγωγή χαλκού. Οι γεωκτήμονες στράφηκαν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις για τις απαλωτριώσεις της γης. Ενώ στο κοινοβούλιο οι χριστιανοδημοκράτες προέτασαν εμπόδια στην ψήφιση διαφόρων μεταρρυθμίσεων που προσπαθούσε να περάσει η Λαϊκή Ενότητα. Αυτό βέβαια δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο καπιταλιστών. Η κυρία Κιντάξη προσπάθησε να κινητοποιηθεί και στον δρόμο με χαρακτηριστικότερες τις διαμαρτυρίες της Κατσαρόλας στα τέλη του 1971. Κατά την επίσκεψη του Φιντελ Κάστρο, οι αστεί μαζί με γυναίκες της μεσαίας τάξης με τα κουζινικά σκεύη στα χέρια διαδήλωναν στις πλατείες, βέβαια αυτά τα κουζινικά σκεύη τις περισσότερες φορές τα κουβαλούσαν οι υπηρέτες,
διαδήλωση πλατείας για την έλλειψη αγαθών. Ο στόχος τους όμως ήταν πιο μακροπρόθεσμος. Αυτό που θέλανε να καταστήσουν σαφές ήταν να προειδοποιήσουν τους αυτούς παγκόσμια για την αντιπαράθεση που πρόκειται να έρθει με την εργατική τάξη, αλλά και να εκφραστεί ο σκεπτικισμός της αστικής τάξης της Χιλής για το κατά πόσο μπορεί ο Αλιέντε να ελέγξει την εργατική τάξη. Στο πλευρό προφανέστατο της κυριαρχικής τάξης ήταν και ο αμερικάνικος ιδεαλισμός από το πρώτο λεπτό. Είναι δεδομένο και από την πρώτη στιγμή που ο Αλιέντε ανέλαβε την προεδρία της Χιλής, ξεκίνησε ένας άτυπος οικονομικός αποκλεισμός της Χιλής, ο οποίος εκφράζεται για παράδειγμα στο ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και η Παναμερικανική Τράπεζα επενδύσεων σταμάτησαν τις χρηματοδοτήσεις, καθώς και η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέκοψε το πρόγραμμα δανεισμού προς τη Χιλή. Αργότερα, μετά το πραξικόπημα, έγινε γνωστό ότι η ίδια η CIA είχε δαπανίσει 11 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να μην εκλεγεί ο Αλιέντε, ενώ μετά την εκλογή του Αλιέντε δαπανήθηκαν άλλα 8 εκατομμύρια δολάρια για την αποσταθεροποίηση της οικονομίας, για την οργάνωση των εργοδοτικών απεργιών και όλου αυτού του αντιδραστικού κινήματος. Εδώ χρειάζεται μια σημείωση, η οποία βέβαια υπάρχει και στο βιβλίο και είναι απολύτως σαφής. Υπήρχε μια χρόνια επιχειρηματολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Χιλής, ακόμα και μετά το πραξικόπημα, ότι για όλα έφταιγαν οι κακοί Αμερικάνοι και η CIA, το οποίο ήταν μια βολική εξήγηση για το Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής, για τα σφάλματά του, γιατί ουσιαστικά μετέφερε την ευθύνη στον υπεριαλισμό και απαλλασσόταν το ίδιο από την ευθύνη της αντιπαράθεσης με την αστική τάξη της Χιλής. Το οποίο είναι ξεκάθαρο σε αυτό, ότι ο βασικός παράγοντας ανατροπής του Αλιέντε ήταν η αστική τάξη της Χιλής, η οποία συνεπικουρούνταν όμως και από τον Αμερικάνικο υπεριαλισμό. Κάπως έτσι λοιπόν, μετά το τέλος του 1971 και τις διαδηλώσεις της Καθαρόνας, ο Αλιέντε φτάνει σε ένα δίλημα. Προφανέστατα δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες, δεν μπορεί να είναι και με τους εργάτες και με τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων. Όμως σε αυτό το δίλημα φαίνεται να μην έχει κανέναν ενδιασμό, δεν φαίνεται σε καμία φάση να προσπαθεί να παρέμβει στον κρατικό μηχανισμό ή τέλος πάντων να στραφεί με τη μεριά των εργατών. Και αυτό φαίνεται από μια σειρά πολιτικών υποχωρήσεων. Η μεγαλύτερη σύγχυση ως προς αυτό φαίνεται στο σύνθημα της λαϊκής εξουσίας. Το σύνθημα της λαϊκής εξουσίας ήταν κάτι που ακουγόταν και στον δρόμο και από την κυβέρνηση. Οι εργάτες στον δρόμο το εννοούσαν ότι άμεσος στόχος είναι το πέρασμα στο σοσιαλισμό και προσπάθεια να περάσουν σε μια άλλη κοινωνία. Για την έννοια τους ηγέτες της λαϊκής ενότητας, το σύνθημα της λαϊκής εξουσίας στην πραγματικότητα σήμερα την πίστη και την υποταγή στην κυβέρνηση. Το χάσμα αυτό αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το καλοκαίρι του 1972 στην αγροτική περιοχή Μελιβίγια, όπου το τοπικό δικαστήριο επανειλημμένα σταματάει τις απαλωτριώσεις της γης. Τότε λοιπόν αρχίζουν να αντιδρούν οι διαδρότες, αρχίζουν να διαδηλώνουν στους δρόμους της πόλης και 44 ηγετικά μέλη τους συλλαμβάνονται. Τότε λοιπόν οι αγρότες κατεβαίνουν στο Σαντιάγκο, συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, απαιτούν από τον κομμουνιστή υπουργό εσωτερικών την απελευθέρωση των 44 συνθέτων, καθώς και την απώλεια των δικαστών. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Αλιέντε δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αυτοί που στάθηκαν όμως στο πλευρό τους ήταν οι εργάτες στη γειτονική βιομηχανική περιοχή του Σερίγιος, οι οποίοι ζούσαν σε μια περιοχή που ήταν 250 εργοστάσια, ήδη ήταν περίπου 46.000 εργάτες που ζούσαν σε εκείνη την περιοχή. Αυτοί οι εργάτες λοιπόν στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών και συγκροτούν ένα από τα πρώτα κοντόν. Τα κοντόνες ήταν οργανώσεις βάσης των εργατών, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την οργάνωση της παραγωγής και θα λέγαμε ότι ήταν κάτι αντίστοιχο με τις εργατικές επιτροπές στην επαναστατημένη Ρωσία του 17, αλλά σε τελείως άλλη βάση και άλλο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, τα κοντόνες άρχισαν να συγκροτούνται, άρχισαν να έχουν δικά τους προγράμματα, τα οποία ήταν μάλιστα σε πολύ επαναστατική κατεύθυνση και ακόμα πιο προχωρημένα πολιτικά, ακόμα ήταν του ίδιου του Μύρη. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, το κοντόν του Σερίγιος ζητούσε, απαιτούσε, μάλλον επαιτείο την υποστήριξη της κυβέρνησης του Προέδρου Αλιέντε όσο αυτή θα υπερασπίζεται τους αγώνες της εργατικής τάξης, απαλωτρίωση όλων των μονοπωλιακών επιχειρήσεων, εργατικού έλεγχου στην παραγωγή, δημιουργία λαϊκής συνέλευσης για να αντικαταστήσει το αστικό κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν σε καθαρά επαναστατική κατεύθυνση και το οποίο τρόμαζε την πιο συντηρητική πτέρυγα της λαϊκής ενότητας, η οποία ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής και η δεξιά πτέρυγα των σοσιαλιστών.
τόσο το ΚΚΧΙΛΙΣ όσο και η δεξιά πτέρυγα των σοσιαλιστών είχαν απαγορεύσει από τα μέλη τους να συμμετέχουν στα κοντόνες και αυτό νομίζω ήταν κριτικό της περίοδου. Το καλοκαίρι του 1972 είναι κι άλλο, συνέβη κάτι άλλο σημαντικό. Συνεδρίασε η Λαϊκή Ενότητα και εκεί αναδείχθηκε η δημιουργία δύο γραμμών, η ύπαρξη δύο γραμμών στο εσωτερικό της. Υπήρχε η δεξιά πτέρυγα της Λαϊκής Ενότητας, η οποία το καλοκαίρι του 1972 ισχυριζόταν ότι καλά είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει μέχρι εδώ, δεν έχουμε νομιμοποίηση για να κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις, θα τρομάξουμε τη μεσαία τάξη από την οποία εξαρτώμαστε, άρα το φτάνουμε μέχρι εδώ. Και υπήρχε και η αριστερή πτέρυγα, η οποία υποστήριζε την επίσπευση κι άλλων μεταρρυθμίσεων, τις κρατικοποιήσεις, τη στήριξη της εργατικής τάξης, τη σύνδεση με την εργατική τάξη. Εκεί φάνηκε να διαμορφώνεται για πρώτη φορά, να αναδεικνύεται μάλλον η σημασία των κορδόνες ως τη μαγιά μέσα από την οποία θα μπορούσε να προκύψει, ας πούμε, ένα εργατικό κράτος ή τέλος πάντων να συντελέσουν στην ύπαρξη μιας επαναστατικής κατάστασης. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση στο εσωτερικό της Λαϊκής Ενότητας δεν γυρνούσε γύρω από τι συνέβαινε στα κορδόνες, αλλά στο τι χαρακτήρα θα έχει η Λαϊκή Ενότητα. Μάλιστα ο ίδιος ο Ανέντες είχε στραφεί εξ αρχής ενάντια στα κορδόνες, λέγοντας ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτά δείχνουν τεράστια ανευθυνότητα, ενώ παράλληλα ισχυριζόταν ότι δεν θα υπάρχουν άλλες ένοπλες δυνάμεις, εκτός από εκείνες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, δηλαδή το στρατό, το ναυτικό, τη πολεμική αεροπορία. Την ίδια στιγμή, την ίδια εμπιστοσύνη στον επίσημο στρατό έδινε και ο γραμματέας του ΚΚΧΙΛΙΣ, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι ένα ζώμα ξένο στο έθνος ο στρατός, δεν βρίσκεται στην υπηρεσία τεχνικών συμφερόντων, θα πρέπει να κερδιθεί στο σκοπό της προόδου της χιλής και να μην σπρώχνει στην άλλη πλευρά του οδοφράγματος. Φτάνουμε λοιπόν στο Σεπτέμβριο του 1972, όπου πλέον ουσιαστικά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την εκπαίδευση η αλλιέδη. Σε αυτό το χρονικό σημείο και από εδώ και πέρα θα χτυπήσουν τρία καμπανάκια στον Αλιέντε από τη μεριά της αστικής τάξης, όπου και στα τρία αυτά προειδοποιητικά μηνύματα ο Αλιέντε και τις τρεις φορές θα λειτουργήσει υποχωρητικά απέναντι στις προκλήσεις της αστικής τάξης. Και το μοτίβο είναι το ίδιο και στις τρεις περιπτώσεις. Είναι πρόκληση από τη μεριά των αστών, απάντηση από τη μεριά της εργατικής τάξης και υποχώρηση του Αλιέντε προς τη μεριά των αστών. Το πρώτο καμπανάκι ήταν το lockout των ιδιοκτητών των μέσων μεταφοράς στις 11 Οκτωβρίου του 1972. Η αστική τάξη εκείνη τη φάση επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο της διανομής στη χώρα προκειμένου να θέσει τον Αλιέντε σε θέση άμυνας. Η Χιλή είναι μια μακρόστενη χώρα, οπότε παραλύοντας οι μεταφορές θα υπήρχε μεγάλο ζήτημα στη μεταφορά των προϊόντων, των αγαθών, των προμηθειών. Στο πλευρό των ιδιοκτητών φορτηγών στάθηκαν από την πρώτη στιγμή καταστηματάρχες που έκλεισαν τα μαγαζιά τους, καθώς και γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι και διάφοροι άνθρωποι που μετήχαν, που ανήκαν μάλλον στη μεσαία και στις ανώτερες τάξεις. Το μοτίβο συνεχίζεται, οι εργάτες απαντούν, παίρνουν τα φορτηγά, αρχίζουν να τα οδηγούν μόνοι τους, δημιουργούν επιτροπές στα εργοστάσια, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διανομή των αγαθών, ενώ παράλληλα τεράστιες πορείες και διαδηλώσεις οργανώνονται, τις οποίες το βασικό σύνθημα είναι το «Χτίστε τη λαϊκή εξουσία». Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εργάτης εκείνη την περίοδο δηλώνει ότι δεν θα μας πούν τα θετικά τους να κάνουμε. Ανοίξαμε τα καταστήματα, πήραμε τις πρώτες ύλες και απλώς συνεχίσαμε την παραγωγή. Ενώ μια νεαρή εργάτρια την ίδια περίοδο αναφέρει ότι είναι πολύ μαλακός ο σύντροφος Αλιέντε και ότι πρέπει να απαντήσουμε με μεγαλύτερη δύναμη και να τρομάξουμε τους αυτούς μέχρι θανάτου. Το μοτίβο συνεχίζεται, ο Αλιέντε αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι το να υποχωρήσει. Στην πραγματικότητα, ενώ οι εργάτες έχουν ευθεί μπροστά και υπερασπίζονται την ίδια την κυβέρνηση, ο Αλιέντε αυτό που κάνει είναι να υποσχεθεί στην αστική τάξη ότι τα εργοστάσια που έχουν καταληφθεί θα επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους. Διόρισε τρεις στρατηγούς σε υπουργικές θέσεις προκειμένου να κατευνάσει τους χριστιανοδημοκράτες και τέλος ξεκίνησε μια εκστρατεία για την κοινωνική ειρήνη μαζί με τον αρχηγό του στρατού. Σε αυτό στην πραγματικότητα δόθηκε στο στρατό έλεγχος εσωτερικής ασφάλειας, το οποίο σημαίνει ότι αδειάσανε τα κατηλημένα εργοστάσια, τα δώσανε πίσω στους ιδιοκτήτες τους και στη συνέχεια απολύθηκαν οι πρωτοπόροι εργάτες οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει σε αυτό το κίνημα. Το δεύτερο καμπανάκι που χτυπάει για τον Αλιέντε είναι η απεργία στα ορυχεία Χαλκού που εμπνεύεται τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του
1973. Οι απεργοί στην πραγματικότητα για 74 μέρες αρνούνται να δουλέψουν, ζητούν την αύξηση των μισθών που προβλέπει η σύμβασή τους και από την πρώτη στιγμή κατηγορούνται ως εργατική αριστοκρατία, επειδή παίρνανε μεγαλύτερο μισθό σχετικά με τον μέσο όρο των εργατών, και ενώ ο αρχηγός τους κατηγορείται ως ο ηγέτης, τέλος πάντων ο ηγέτης τους, κατηγορείται ως ναζί. Βέβαια αυτό ήταν ένα απόλυτο ψέμα. Οι εργάτες των ορυχείων ήταν εργάτες οι οποίοι που εξαρτούσαν την εργατική τους δύναμη σε 15-20 χρόνια, που είχαν το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, 40 έως 50 χρόνια, και που μετρούσαν περίπου 300 θανατηφόρα ατυχήματα το χρόνο. Συνεπώς, το ότι αποκαλούνται εργατική αριστοκρατία επειδή διεκδικούσαν το αυτονόητο ήταν απλά αστείο. Ποιος τους κατηγόρησε? Η κυβέρνηση. Η μη στήριξη λοιπόν των εργατών και σε αυτή την περίπτωση είναι το δεύτερο καμπανάκι στο οποίο αρνείται να ακούσει ο Αριέτε, το οποίο τον ξενώνει στην πραγματικότητα από το πιο μαχητικό και το πιο δυνατό βήμα της εργατικής τάξης που δραστηριοποιείται στην Κυλή, που είναι η εργάτες των ορυχείων. Το τρίτο καμπανάκι, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο κρατό, ήταν η γενική πρόβα της αθλητικής τάξης για τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας μέσα από το πραξικόπημα, το πρόωρο πραξικόπημα του συνταγματάρχη Σούπερ στις 29 Ιουνίου του 1973, ο οποίος εκείνη τη μέρα έκανε τα πάνη στους δρόμους του Σαντιάγκο και παρότι οι ανώτεροι αξιωματικοί αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν θεωρώντας απλά ότι είναι πρόωρη προσπάθειά του, είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανοδημοκρατών, δεν κατέκρινε την απόπειρα του πραξικοπήματος, δείγμα του τι θα ακολουθούσε και στη συνέχεια. Η εργατική τάξη για ακόμη μια φορά, για τρίτη φορά, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Καταλαμβάνει τα εργοστάσια, τα γραφεία στο Σαντιάγκο, στις 30 Ιουνίου μια γιγαντιαία διαδήλωση ξεκίνεται στους δρόμους, στις επαρχιακές πόλεις ξαναβγαίνουν τα κοντόνες με ακόμα πιο δυναμικό τρόπο, αρχίζουν να παράγουν όπλα, πολλά εργοστάσια προκειμένου να αντιμετωπίσουν το στρατό. Το ίδιο το ΜΥΡ, αλλά και η αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών, καλεί την εργατική τάξη να εγκρασιστεί με ένοπλο τρόπο πλέον την κυβέρνηση και για πρώτη φορά φαίνεται ότι φαίνεται μάλλον η έλλειψη μιας πολιτικής οργάνωσης, ενός επαναστατικού κόμματος, το οποίο να μπορεί να δράσει μέσα στα κορδόνες, να τα αξιοποιήσει και να καθοδηγήσει τον όλον αγώνα ενάντια στους αλλεπάλληλους υποβασμούς του Αριέντε. Ο Αριέντε στη συγκεκριμένη φάση αυτό που κάνει είναι το να επιτρέψει στον στρατό να χρησιμοποιήσει τον νόμο για τον έλεγχο της οπλοκατοικίας του 1972, ο οποίος στην πραγματικότητα νόμος δεν αξιοποιείται ενάντια στους πραξικοπηματίες, αξιοποιείται για να αποκλειστούν οι οργανώσεις της αριστεράς, της εργατικής τάξης, να πάρουν τα όπλα από τα εργοστάσια που είχαν παραχθεί από τους εργάτες και ούτω καθεξής. Ενώ στη συνέχεια τον Αύγουστο, ο ίδιος ο Αριέντε είναι αυτός ο οποίος τοποθετεί τον Αυγούστο Πινοσέτ στην κυβέρνηση, ο οποίος λίγο αργότερα μάλιστα θα τον ανατρέψει. Εδώ είναι βασικό ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο Αλέντε δεν ετοίμαζε και το Κομμουνιστικό Κόμμα βεβαίως, δεν προετοίμαζε τους εργάτες της Κυλής για την νίκη, αλλά στην πραγματικότητα τους προετοίμαζε για μια έτοιμη σφαγή. Αυτό που φαίνεται πάρα πολύ εμφαντικά και τονίζεται και από το βιβλίο είναι ότι το βασικό έλλειμμα σε αυτή την περίπτωση στη Κυλή είναι η μη ύπαρξη ενός επαναστατικού κόμματος, ενός κόμματος το οποίο θα μπορούσε να απλήσει τους εργάτες, θα μπορούσε να τους συντονίσει, θα μπορούσε να τους οργανώσει, να δράσει στα κορδόνες και να ηγηθεί αυτού του αγώνα. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο είναι πρόθυμο να δείξει μια ξεκάθαρη επαναστατική στρατηγική. Ακόμα και το ΜΥΡ την κρίσιμη στιγμή φάνηκε να μην αναγνωρίζει την επαναστατική σημασία των κορδόνες και το ότι μια αντισοσιαλιστική επανάσταση θα ήταν δυνατή μόνο μέσα από την αυτοοργάνωση της εργατικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΜΥΡ εκείνη την περίοδο θεωρούσε ότι τα κορδόνες ήταν παράλληλες οργανώσεις και ότι έπρεπε να απορροφηθούν από την κεντρική εργατική ομοσπονδία, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Και αυτό νομίζω ότι, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, οδήγησε το ΜΥΡ πολλές φορές και σε μια αμήχανη κατάσταση. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1973, οργανωμένο από τον Αυγούστο Πινοσέτ, ο οποίος είχε διοριστεί ο ίδιος στην κυβέρνηση από τον Αριέντε. Το πραξικόπημα αυτό επιβάλλεται με απίστευτη βία
χιλιάδες εργάτες βασανίζονται, βιάζονται, δολοφονούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τους πρώτους 12 μήνες της δικτατορίας του Πινοσέτ 30.000 άνθρωποι εξοντώνονται. Προφανέστατα σε αυτούς ανήκει η πρωτοπορία του κράτους κινήματος. Όλο το ΜΥΡ, η ηγεσία, τα μέλη του δολοφονούνται και σφαγιάζονται στην πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Λούλα δεν φρόντισε απλώς να τους δολοφονήσει, αλλά ακόμα και να διαμελήσει τα σώματά τους προκειμένου να προειδοποιήσει και να τρομοκρατήσει τις επόμενες γενιές. Είναι δεδομένο ότι στα χρόνια που ακολούθησαν χιλιάδες αριστεροί κυνηγήθηκαν, εξορίστηκαν και δολοφονήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο Μιγγέλ Ενρίκες, ο γενικός γραμματέας του ΜΥΡ. Μετά από όλο αυτό άρχισε ένας τεράστιος διάλογος μέσα στην αριστερά για το τι συμπέρασμα βγαίνει από τα γεγονότα της κυρίας και από το τέλος πάντων από το χιλιανό πείραμα του περάσματος προς τον σοσιαλισμό. Τα περισσότερα κομμουνιστικά κόμματα παγκοσμίως τάχθηκαν με την άποψη του ΚΚΚ Χιλής, ότι δηλαδή το παρατραβήξαμε. Δηλαδή η εργατική τάξη το παρατράβηξε, προκάλεσε τους αστούς, προκάλεσε τα αφεντικά και τους υπεργαλιστές και ότι στην πραγματικότητα γι' αυτό τον λόγο απέτυχε το χιλιανό πείραμα για τον προσοσοσιαλισμό. Το βιβλίο καταλήγει στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι χιλιανοί εργάτες δεν πήγαν όσο μακριά θα έπρεπε, παρότι είχαν τις εμπειρίες από απανατάκτη βήματα της αστικής τάξης, είχαν τα κορδόνες, είχαν την πρόθεση, είχαν τη δύναμη. Αυτό που τους έλειπε ήταν το πολιτικό εργαλείο. Δεν είχαν την πολιτική οργάνωση η οποία θα μπορούσε να υπολοιπώσει όλα τα παραπάνω, να τους δώσει πολιτική έκταση και να τα οργανώσει σε μια επαναστατική προοπτική. Θεωρητικά υποτιμήθηκε η άποψη που είχε πει και ο Λένης στο κράτος και επανάσταση, ότι αν δεν τσακιστεί η παλιά κρατική μηχανή με το στρατό της, την αστυνομία της, τα δικαστήριά της και την γραφειοκρατική ιεραρχία της, δεν μπορεί να οικονομηθεί ένας διαφορετικός κόσμος. Και αυτό νομίζω ήταν το τραγικότερο από όλα στην ιστορία της Χιλής, το οποίο κατέληξε σε μια οδυνηρή ήττα με χιλιάδες νεκρούς για την εργατική τάξη και την αριστερά, αλλά μας αφήνει νομίζω πολύ που μας συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να συζητάμε σήμερα και να μην υποτιμούμε σε καμία περίπτωση το ταξικό αντίπαλο και το πώς μπορεί αυτό να δράσει. Αυτά. Εντάξει, το βιβλίο δεν αναφέρει κάτι γιατί τελείως αναδρώνεται στο κομμάτι το πολιτικό να το παραθέσω και των ιστορικών γεγονότων. Εγώ πιστεύω ότι η θέση των διανοούμενων εξαρτώταν άμεσα εξαρτημένη από την ταξική τους θέση, δηλαδή από το πιο ταξικό στρατόπεδο ανήκα. Δηλαδή, για παράδειγμα, από τη μία μεριά, για παράδειγμα, το ΜΥΡ ήταν επηρεασμένο από την Κουβανική Επανάσταση, από το όλο παγκόσμιο 68, άρα πιστεύω ότι αυτό αποτυπωνόταν και στην τέχνη. Και από την άλλη, ήταν οι αστεί, ενώ στον δρόμο αυτοί που τους εκπροσωπούσαν, ας πούμε, ήταν οι φασίστες του Πάτριο Λιμπερτά, δεν μπορώ να βρω κάτι, ας πούμε, που να αντικατοπτρίζεται σε διανόηση ή σε τέχνη. Είναι δεδομένο ότι πάρα πολλοί χιλιανοί επαναστάτες, αριστεροί, κομμουνιστές κλπ. Εξορίστηκαν, καλλιτέχνες εννοώ, έτσι. Και είναι και δεδομένο ότι επηρέασε την παγκόσμια τέχνη τα όσα συνέβησαν στη Χιλή. Εμένα, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά μου έρχεται η μπαλάντα του Οπερατέρα, ας πούμε, το ακούμε συνέχεια για τις όλες τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο επηρέασε συνολικά την τέχνη. Αυτό που έβαλε η Στέλλα για τη διαμάχη μεταξύ του εσωτερικού εχθρού και του υπεριαλισμού, το είπα και πριν ότι στο βιβλίο αυτό βγαίνει πολύ ξεκάθαρα. Το ότι δηλαδή είναι πολύ εύκολο το να τα βάζεις με τους υπεριαλιστές, τους κακούς υπεριαλιστές οι οποίοι ευθύνονται για τα πάντα και να μην αναδεικνύεις τις ευθύνες της δικής σου κυριαρχικής τάξης. Αυτό το έκανε κατά κόρον η λαϊκή ενότητα με κύρια ευθύνη της δεξιάς τέλειας των σοσιαλιστών και του ΚΚΚ Χιλής και αυτή ήταν και η βασική τους δικαιολογία αργότερα για τα σφάλματα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την τραγική ήττα. Δηλαδή ότι δεν τα έβαλαν την δική τους αστική τάξη και προτίμησαν να ρίξουν την αποτυχία του χιλιανού δρόμου προς τον σοσιαλισμό αποκλειστικά στον υπεριαλισμό. Τώρα προς το ερώτημα αν ο Αλιέτη ήξερε το παρελθόν του Πινοσέτ. Η αλήθεια είναι ότι τότε ήταν πολύ λίγα τα πράγματα. Ο Πινοσέτ υποτίθεται ότι αντικατέστησε το στρατηγικό κράτος, νομίζω, ω
ένας δημοκράτης στρατηγός, ο οποίος ήταν φιλικά διακείμενος με το καθεστώς. Αυτό βέβαια μερικές μέρες αργότερα διαψεύστηκε πλήρως. Αλλά ήταν μια διαρκής περίοδος διαψεύσεων. Για παράδειγμα, ο στρατηγός Πράτς, νομίζω έτσι λεγόταν, ο οποίος ήταν πιστός στην κυβέρνηση, ο οποίος τον Ιούνιο, μόλις λίγους μήνες πριν, νομίζω είχε επιχειρήσει να πυροβολήσει μια αστή και γι' αυτόν τον λόγο είχε πει στο στόχαστρο της αστικής τάξης που απαιτούσε με την παρέτηση κλπ. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί μόλις 3 εβδομάδες πριν το πραξικόπημα, γνωρίζοντας ότι έρχεται το πραξικόπημα. Και μάλιστα ο ίδιος δολοφονήθηκε ένα χρόνο αργότερα, νομίζω, στην Αργεντινή. Άρα θέλω να πω, ήταν πολύ ρευστά τα πράγματα σχετικά με το ποιος ήταν με τον Αλιέτη, ποιος δεν ήταν, ποιος μπορούσε να ήταν αρχικά και να μην ήταν μετά. Ήταν ένα πολύ περίεργο πράγμα και είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί ο Αλιέτη δεν έπρεπε να εξετάσει το ποιοι από τους στρατηγούς είναι με την πλευρά του, αλλά να απευθυνθεί και να στηρίξει την ίδια την εργατική τάξη, η οποία επανειλημμένως είχε βάλει πλάτες για την κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας. Στο ερώτημα για το πόσο λειτουργούσε το κόμμα της Λαϊκής Ενότητας, νομίζω ότι το βασικό στο οποίο φαίνεται και στο βιβλίο το τι αντιπαραθέσεις υπήρχαν είναι το συνέδριο που έγινε νομίζω στο Λεωφόρο, το καλοκαίρι του 1972, τον Ιούνιο του 1972, όπου εκεί φάνηκε η αντίθεση μεταξύ των δύο γραμμών που υπήρχαν στη Λαϊκή Ενότητα. Και από τη μία ήταν η δεξιά πτέρυγα των σοσιαλιστών και το ΚΚ και την άλλη ήταν η αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών. Η μία μεριά ζητούσε το σταμάτημα των μεταρρυθμίσεων, η άλλη ζητούσε επιπλέον κρατικοποιήσεις, στήριξη της εργατικής τάξης και ούτω καθεξής. Άρα συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γρηγόρης, ότι δεν έχει τόσο νόημα να δούμε το πώς λειτουργούσε το κόμμα, όσο το ποιες διαφορετικές απόψεις υπήρχαν στο εσωτερικό του κόμματος. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 1973 είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι ούτε καν στη Λαϊκή Ενότητα, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ότι δεξιά πτέρυγα που ήταν ο Αλιέντε μιλούσε με τον στρατό για το πώς θα καταστήλουν τους εργάτες και η αριστερή πτέρυγα καλούσε τους εργάτες να πάρουν τα όπλα για να εναντιωθούν στο πραξικόπημα. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κάποιος αυτό, δεν μπορεί να μιλήσει τόσο για διαδικασίες κόμματος, όσο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις που υπήρχαν στο εσωτερικό. Αυτά. Πάντως, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου είναι ο Παύλο Νερούδα. Και από